επειδή ο κόσμος έχει μνήμη και επειδή η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν φτάσανε εδώ που φτάσαν, ενώ δεν τους αξιολόγησε ο κόσμος ως μια κυβέρνηση η οποία ανέρωσε, ως κυβερνήσεις που ανέλαβαν κάτι και δεν το κάνουν καλά. Τους αξιολόγησε ο κόσμος και τους έχει στη μνήμη του ως διεφθαρμένους, ως ανθρώπους οι οποίοι κατασπατάλησαν και φάγαν το δημόσιο χρήμα. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχει θέση στη μνήμη του πολίτη και η θέση αυτή είναι η χειρότερη. Πάμε λοιπόν. Όποτε και αν έρθουν, κύριε Λαζαρίδη, εκλογές, εδώ θα είμαστε, τα βίντεο μένουν. Βεβαίως. Θα σας το πω σε γενικό επίπεδο, αλλά και σε ειδικό και σε προσωπικό επίπεδο για σας. Δεν εννοώ εσάς προσωπικά, βεβαίως. Ότι ο κόσμος δεν θα ξαναγυρίσει στη λύθη του και στο παρελθόν. Πολύ ωραία. Κάντε εκλογές και αύριο, λοιπόν. Και προσωπικός, ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να χάσει από τον κύριο Μητσοτάκη. Καλά. Σας το λέω και στο υπογράφω. Γιατί το κύριε Μητσοτάκη, γιατί το λέτε αυτό. Και πείτε, όχι, μισό λεπτό, να μην αλαζονία. Αφήστε με να πάμε σε εκλογές. Αφήστε με να πάμε. Δεν δούμε τι θα γίνει. Δύσκολη κατάσταση που είναι. Τις δημοσκοπήσεις μάλλον δεν τις βλέπετε καλά. Δεν τις διαβάζετε καλά. Δεν βλέπετε ότι 9 στους 10 πολίτες θα απογοητευτούν. Σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψα. Εγώ σας είπα. Δεν σας διέκοψα καθόλου. Επειδή προκαλείτε με έπαρση και αλαζονία, παρακαλώ να πάμε σε εκλογές. Μην εκνευρίζεστε καθόλου. Τι είναι που σας κάνει να λέτε ότι θα κερδίσει πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, εφόσον από την άλλη μεριά λέτε ότι περνάει δύσκολα θα πράγματα ο ελληνικός λαός. Θα σας πω αμέσως. Τι θα μετρήσει για εκείνο. Θα σας πω αμέσως. Ναι. Λοιπόν, γιατί όταν ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας για αυτή η κυβέρνηση, ναι, βρήκε αυτά που βρήκε, ας μην τα αναφέρω τώρα. Θέλετε να πείτε την οικονομία του χρόνου. Βρήκε αυτά που βρήκε και ας μην αναφέρω τώρα τι βρήκε. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Ναι, ναι. Υπογράψαμε λοιπόν μια συμφωνία την οποία τηρούμε. Την τηρούμε όχι για να ξαναπάμε σε συμφωνίες όπως κάνει η προηγούμενη. Όχι για να ξαναπάμε σε μνημόνια. Ένα-δύο όπως κάνει η προηγούμενη, αλλά να βγούμε. Γιατί δεν πήγατε σε τρίτο μνημόνιο. Μέση του 18, στη μέση του 18 από τη συμφωνία που φέραμε, το μνημόνιο. Αυτή είναι η λογική μας. Αυτό κάνουμε. Ναι. Τηρούμε τη συμφωνία. Τα στοιχεία, βεβαίως ο κόσμος περνάει δύσκολα. Τα στοιχεία όμως είναι ξεκάθαρα και δείχνουν το δρόμο προς την έξοδο. Και το λέω αυτό γιατί αν η χώρα βγει στις αγορές το 17, κάτι που προσπαθούσαν να βγουν 5 χρόνια οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Και προφανώς δεν τηρούσαν τις συμφωνίες, κάναν αυτά που κάναν, τρώγαν τι τρώγαν. Ναι, αυτή ήταν η πραγματικότητα, αυτή είναι η ουσία και αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Εμείς λοιπόν τηρούμε τη συμφωνία, δύσκολα ο κόσμος επιμένω, για να βγούμε στις αγορές, να βγούμε στην προσωπική χαλάρωση, για να πάμε λοιπόν στη ρήξη του προγράμματος, ναι, για να δούμε τι θα κάνουμε. Από εκεί και πέρα, ναι, στο μέσο διάστημα, ναι, υπάρχουν και σημαντικές αλλαγές σε αυτή τη χώρα. Ψηφίζουμε νομοσχέδια. Περνάμε πράγματα τα οποία δεν τολμούσαν να τα αγγίξουν τόσα χρόνια. Βάζουμε το χέρι μας στη φωτιά. Και εκεί που δεν τολμούσαν, ή μάλλον αν θέλετε, το είχαν εκθρέψει κιόλας. Καταλαβαίνετε τι λέω. Okay, μιλάω για συμβάσεις, μιλάω για χρήματα, μιλάω για να κεφαλαιοποιήσεις, μιλάω για ένα σωρό πράγματα και για χρήματα που μέσα στον κουφά. Ο ελληνικός λαός πλήρωσε χρήμα τζάμπα. Γιατί αυτοί που το διαχειρίστηκαν. Γιατί ο ελληνικός λαός δεν μπορούσε να το διαχειριστεί. Αυτά δύο χρόνια το λέτε, γιατί δεν τα έχετε βγάλει με στοιχεία. Και να λέτε ότι γίνεται αυτό, γινόταν αυτό, γινόταν αυτές οι ρεμούλες. Αυτό φταίει. Κύριε Δαράκη, περάσαμε, να το λέμε περάσαμε κάθε φορά. Και φορτωθήκαν 50 δις πλάτες του κόσμου μέσω των ανακεφαλοποιήσεων. Ναι ή όχι. Βεβαίως. Περάσαν. Γιατί λύσαν αυτές τις δύο κυβερνήσεις με το τρίτο πρόγραμμα. Τα θέματα των ελληνικών δανείων. Ρυθμίζουμε λοιπόν μέσω των εξωτερικών ρυθμίσεων. Αυτά τα οποία γίνονται πληστηριασμοί και πρώτη κατοικία. Αφήστε τώρα, αφήστε πάρα πολύ καλά. Επιχειρηματικά ναι, μιλάω. Βλέπετε τι γίνεται κάθε Τετάρτη. Λοιπόν, κάνουμε λοιπόν βήματα και πρωτοβουλίε. Εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται σίγουρα. Δεν άγγιξαν οι προηγούμενοι. Είναι ναι, μεγάλο το θέμα. Και είναι πάρα πολύ είναι, δύσκολο είναι το σαν τα χρήματα που θα κάνουμε παίρνατε από τις λίστες. Τα χρήματα και παίρνουμε εκείνα τα μέτρα που σιγά σιγά θα ελαφρύνουν τον κόσμο. Και επειδή λοιπόν το 17, αν θα βγούμε λοιπόν στην προσωπική χαλάρωση, ξέρει πάρα πολύ καλά. Και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος ορίεται, και ο κύριος Λαζαρίδης δίπλα μου, αλλά και όλο το συνάδελφο της Νέας Δημοκρατίας, ένα πράγμα. Ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μια χρονιά ελαφρύνσεων με την καλή του όρου έννοια. Τι θα πει με την καλή του όρου έννοια. Ομάδα, αυτό είναι. Λοιπόν, με την καλή του όρου έννοια. Ότι η επόμενη χρονιά θα είναι μια χρονιά ελάφρυνσης φορολογικών βαρών τόσο των φυσικών προσώπων, όσο και των επιχειρήσεων. Κάτι είναι σαν τα 12 δις που θα δίνατε στη Θεσσαλονίκη και πληρώνουμε 9 δις φόρους. Αυτή θα είναι η ελάφρυνση. Αυτό το ξέρει πάρα πολύ καλά ο κύριος Λεωράριδης, το ξέρει ναι, ακόμη καλύτερα ο κύριος Μητσοτάκης. Είναι το τελευταίο χαρτί που παίζει η Νέα Δημοκρατία. Ειλικρινά είναι το τελευταίο χαρτί που παίζει η Νέα Δημοκρατία. Ποιο είναι το τελευταίο χαρτί. Πάμε σε εκλογές
Και επειδή είναι μαρτυριάριδες, ναι, και ναι, με τα αεροπλάνα για το συνδέσιο, επειδή είναι μαρτυριάριδες. Εμείς θα τους λέγαμε τι κάνουμε. Και δεν έχουμε πρόβλημα να στο κρύψουμε, κύριε Ζαΐδη, ότι ναι, βεβαίως συζητάμε με σοβαρούς ανθρώπους, να οργανώσουμε την έξοδό μας αγορές, να μιλήσουμε με τον έναν. Δεν είναι κρυφά. Έχετε σύμβαση με τη Ρώσια. Απλά είστε τρεχόμενοι. Έχει οδείχει. Δεν είπα τίποτα εγώ. Γιατί, δεν είπα γιατί, τίποτα. Απλά είστε μαρτυριάριδες. Εμείς είμαστε τα τηλέφωνα, ενημερώνετε το Σόιμπλε, ενημερώνετε τους Γερμανούς, ενημερώνετε όλους όσους είναι απέναντι σε αυτή τη χώρα. Αυτούς ενημερώνετε. Με αυτούς είστε, με αυτούς τα παραδείγματα. Γιατί λέει πράγματα που δεν είναι. Καθόλου πράγματα είναι εκτός πραγματικότητας. Λέω το εξής. Ο πρωθυπουργός σας παρακαλάει τη Μέρκελ και το Σόιμπλε, κύριε μου. Βγάζει στον αέρα, κύριε Λαζαρίδη, απαντήστε μου τώρα σε αυτό. Θα σας απαντήσω τι θέλει. Βγάζει στον αέρα τόσο έντονα. Ναι. Ποιο? Το θέμα του αεροπλάνου του που πήγε ένα πρωθυπουργικό αεροπλάνο με τον πρωθυπουργό. Να συζητήσει όπου θέλει και με όποιους θέλει. Θα σας απαντήσω. Ο κύριος πρωθυπουργός της χώρας. Για τα θέματα των δανείων μας, ναι, για τα θέματα των αγορών μας, για σοβαρά θέματα που θα βγάλουν τη χώρα από τον πάτο. Τι είναι αυτό που οδηγεί η στελέχη σας να βγαίνετε στις τηλεοράσεις και να ενημερώνετε όλη την Ευρώπη? Προσέξτε κάνει ο κύριος Τσίπρας. Για ποιο λόγο, κύριε Ζαρίδη? Μπορώ να απαντήσω. Για ποιο λόγο το κάνετε? Γιατί το κρύψατε. Πρώτον. Τι κρύψατε? Κύριε, από πότε ο Πρωθυπουργός πάει να παρακαλάει ο ίδιος. Να παρακαλάει. Να παρακαλάει το ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, τραπεζίτες και επενδυτές. Ξέρετε κάτι. Μπορείτε να με αφήσετε. Ξέρετε κάτι, ποιον λοιπόν, παρακάλεσε. Ο Πρωθυπουργός. Ποιον παρακάλεσε, δέχεται τραπεζίτες. Δέχεται τραπεζίτες. Και επενδυτές. Δεν θα δεχτεί ο Πρωθυπουργός επενδυτές. Δεν παίρνει το αέρος. Θα με αφήσετε. Μα δεν θα πάνε διάφορα. Θα με αφήσετε. Ορίστε. Παρακαλώ. Βεβαίως. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν παίρνει το αεροσκάφος μόνος του με συγγενικά του πρόσωπα να πάει στο Παρίσι χωρίς να το συνοδεύουν, χωρίς να το συνοδεύουν οι αρμόδιοι υπουργοί και να πηγαίνει με συγγενικά πρόσωπα και φίλους του. Λοιπόν, θα τα δείτε πολύ σύντομα. Έχουμε ζητήσει, αίτηση κατάθεση εγγράφων. Να περιμένουμε. Όχι, εγώ δεν το έβαλα στο τραπέζι. Λέω λοιπόν. Πρέπει λοιπόν. Διακοπές 6 ώρων στο Παρίσι. Αυτή είναι η αντιπολίτευση τη Νέα Δημοκρατία. Ο Πρωθυπουργός όφιλε να το δημοσιοποιήσει αυτό. Δημοσιοποιήθηκε εκ των υστέρων. Και πρέπει να σας πω, ότι το ζήτημα των παιδιών. Το έβαλε. Βουλευτική ομάδα, δεν συμμερίστε αυτή την άποψη, κύριε Λαζαρίδη. Ρωτήστε να μάθετε. Βγάζει σπυράκια η μισή κοινοβουλευτική σας ομάδα. Που θα μας πείτε γελάει τώρα, με αυτή την αντιπολίτευση. Να μας πείτε εσείς λέω, ναι, που ο κύριος Καμένος. Ο Μεϊμαράκης δεν έχει πάρει θέση για αυτό το πράγμα. Ούτε ο Νικήτας ο Κακλαμάνης, ούτε κανένας. Κύριε, σας έχει πάρει από τη μύτη ο Άδωνης και σας πηγαίνει. Εάν θέλετε, να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Σε άσχημους δρόμους σας οδηγεί. Να μην καλείτε τη Νέα Δημοκρατία στα πάντα. Αυτή η εξαλωσύνη. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν το λέω, κύριε Δάρα. Το λέω τώρα. Δηλαδή, μην ανησυχείτε, ρωτήστε τους συναδέλφους σας, θα δείτε ότι. Εδώ λοιπόν είναι πάρα πολύ καθαρό ότι αυτό το ταξίδι αποκρύφτηκε. Δεν υπήρχαν μαζί του υπουργοί που συνδέονται με τα ζητήματα της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Δεν υπήρχαν. Γιατί δεν παίρνει ένα τηλέφωνο τον πρόεδρο της ΟΡΕΑ? Παρακαλώ. Θα το ξεκαθαρίσεις. Κύριε Παπαχριστόπουλο. Άλλη ψέματα ο πρωθυπουργός είναι εύκολο. Κύριε Παπαχριστόπουλο. Μα είναι εύκολο. Να μην μιλάτε για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία. Να μας πείτε για τον κύριο Ρότσιλντ που έλεγε ο κύριος Καμένος. Εντάξει. Κύριε, και τώρα που συναντάτε ο Πρωθυπουργός. Κύριε Λαζαρίδη. Λοιπόν, λέω το εξής. Δεν ανακοινώθηκε. Πρώτον. Δεύτερον. Οι επενδυτές και οι τραπεζίτες βλέπουν τους πρωθυπουργούς στα γραφεία τους, κύριε. Δεν μπαίνει ο πρωθυπουργός στα αεροπλανάκι να πάει να τους παρακαλέσει. Τρίτον, υπάρχει σύμβαση του ΟΔΙΧ με τη Ρότσιλντ? Απαντούμε. Όχι. Άρα λοιπόν τι έκανε και είδε το Ρότσιλντ που ο κύριος Καμένος μέχρι πρότινος ύβριζε? Έχω και τα tweet του εδώ. Και επιτίθεται τότε στον κύριο Δένδια. Τα ξεχνάτε αυτά? Τα ξεχνάτε προφανώς. Άρα λοιπόν, εμείς δεν βάζουμε. Ναι, να μην διακόψετε, καλά θα κάνετε. Και να μην ασχολείστε με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ανήκετε στη Νέα Δημοκρατία και δεν θα έχετε άποψη για τη Νέα Δημοκρατία. Κανένα δικαίωμα δεν έχει. Δεν έχουμε. Μου λέτε τώρα για τα εσωτερικά θέματα. Τι είναι αυτά που λέτε? Τις αθλειότητες σας? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Είστε άθλιοι, κύριε. Είστε άθλιοι. Εγώ δεν χρησιμοποιώ. Δεν πειράζει. Το χρησιμοποιώ εγώ. Γιατί τελείωσε πλέον. Το κόμιλ φόρτ της Νέας Δημοκρατίας τελείωσε. Εκνευρίζεστε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είσαστε στριμωγμένοι. Τι εννοείτε τελείωσε το κόμιλ φόρτ? Καθόλου στριμωγμένοι. Γιατί το λέτε αυτό? Μα δεν θα μας υβρίζουν, κύριε, και εμείς τα καθόμαστε καλά. Όχι, δεν χρησιμοποιεί κανένα. Αυτό εννοώ. Είπαμε λοιπόν, ότι μπαίνουμε και, για τα πληρωμένα ναι, πιστόλια του Μεγάρου Μαξίμου. Για πέστε, τι εντάξει. Λοιπόν, γιατί μένω εκεί. Δεν μένω παραπέρα. Ναι, αλλά για να τελειώνουμε την ιστορία. Και επειδή με προκαλείτε, πρέπει να σας πω, χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ είχε χρόνο
για την αθλειότητα του κυρίου Βαξεβάνη, του κυρίου Καλογρίτσα, το... του κυρίου Παπά και του κυρίου Τσίπρα, που φύγουν την προσωπική ζωή του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είχε θέση για τον προσωπικό αριστερό, κύριε Δαράκη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η ΕΡΤ. Αυτή είναι η ΕΡΤ, κύριε Δαράκη. Η ΕΡΤ είναι η οποία δεν παίζει τις δημοσκοπήσεις που προηγεί τη Νέα Δημοκρατία. Που ξαναγεννήθηκε μετά από ένα κρίσιμο. Που Νέα Δημοκρατία και παίζει μόνο αυτές που δείχνουν που βολεύουν το ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Δαράκη. Κάνετε λάθος. Εγώ είμαι ευγενικός. Όχι, κύριε Δαράκη. Είστε καλεσμένος. Που δίνει εκπομπή στην κυρία Ακριβοπούλου. Σας δίνω τον χρόνο να υβρίσετε. Στην κυρία Ακριβοπούλου. Έτσι η οποία υβρίζει τη Νέα Δημοκρατία και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τηλεόραση και μας λέτε από φάση και από πάνω. Η τηλεόραση είναι δημόσια. Σας ανοίξει σε εσάς. Σας έχουμε καλή. Δεν ανοίξει σε εσάς. Υπάρχει ένα όριο πρέπει να σας πω. Ούτε ανήκει και στους πολιτικούς. Βεβαίως. Ούτε ανήκει και στους πολιτικούς. Συμφωνούμε. Αλλά μην μου το λέτε ότι μου κάνετε χάρη που θα κάνετε. Και εμένα και τη Νέα Δημοκρατία. Ιδρύζετε την ΕΡΤ. Και από εκεί και πέρα λέτε και όλα σας θα σας σημαίνει το χρόνο. Αυτό μου λέτε. Έχουμε κατανόηση. Σας παρακαλώ κύριε. Και θα τα ψηφίσετε όλα τώρα, θα τα καταπιείτε όλα. Έχει πάρει το λόγο και θα θα γίνει. Σας ακούω. Λοιπόν. Ας ηρεμήσουμε. Λοιπόν. Νομίζω ότι τώρα αισθάνομαι ότι υπάρχει μια ατμόσφαιρα αυτή που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά δεν είναι η κουβέντα μου αυτή. Και μα πείτε για την ατμόσφαιρα τσακαλώ του Τσίπρα Βούτση, κύριε Βέτα, επειδή μα λέτε για τη Νέα Δημοκρατία. Για πείτε μα τι γίνεται. Δεν πειράζει, θα το κάνω κι εγώ. Για το κάνανε εκείνοι. Για πείτε μα λοιπόν. Τώρα γιατί το κάνω. Τώρα γιατί το κάνω. Κάτι λοιπόν, κύριε χαριτωμένος, κύριε Σέντερ. Ναι, και εσείς πολύ χαριτωμένος. Σας βλέπω μια χαρά. Λοιπόν, καλή γραμμή. Σας είπα ότι εδώ φαίνεται. Εδώ φαίνεται η τελευταία ζαριά τους. Ναι, ναι. Αυτή, αυτό που βλέπετε εδώ, αυτή η ένταση, αυτή η συμπεριφορά λέγεται τελευταία ζαριά. Μα μας υβρίζετε και θα καθόμαστε να σας πούμε. Δεν μιλώ, κύριε Λεζαρίδη. Αυτό λέγεται ρέστα. Παίζουν τα ρέστα τους. Και επειδή σας είπα ότι ο κόσμος θα κρίνει, θα βρεθεί σε ένα δίλημα και βρίσκεται πάντα σε ένα δίλημα όταν επιλέγει πολιτικές να κρίνει τι βρίσκεται πίσω από την πολιτική αυτή. Εάν το πρόσωπο που εκτελεί την πολιτική αυτή είναι διεφθαρμένος, αν έχει στη διαλλαγή, αν ήταν μέσα στη διαπλοκή, αν ήταν γόνος των αριστεροκρατικών οικογενειών, αν ήταν άνθρωποι ποιος είναι της μιας πλευράς. Για πείτε μας ποιος είναι. Μιλώ στην... Πείτε ονόματα. Μιλώ στην... Έχετε κλείσει κανέναν στη φυλακή όχι σε όσο είστε κυβέρνηση. Μην μου λέτε εμένα διαπράγματα. Εντάξει, όχι, μου το λέτε. Ποιο τηλέφωνο σας. Εσείς παίξτε με το παιχνιδάκι σας. Και παίξτε με το λαό και δεν το ροϊδεύετε. Να μας πείτε ποιος είναι διεφθαρμένος, κύριε. Επιλέγει στις πολιτικές και πρόσωπα. Και επειδή λοιπόν σε αυτή τη χώρα ζούμε όλοι και πατάμε σε αυτή, βάζω ένα πρόσωπο. Από κάτω το όνομά του. Μητσοτάκης. Αυτό και μόνο φτάνει για να δικαιολογήσει και αν θέλετε για να... Δηλαδή λέτε ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος. Μισό λεπτό. Λέτε. Κύριε Λαζαρίδη, όχι, αν χρειαστώ δικηγόρο θα σας πάρω. Όχι, να μου πείτε. Εντάξει, δεν μου πείτε. Όχι, να μου απαντήσετε. Δεν χρειάζομαι, δεν απαντώ λοιπόν, σας. Επειδή λοιπόν δεν... είστε πολύ προκλητικός. Σας παρακαλώ πολύ. Εάν νομίζετε ότι θα κερδίσετε εκλογές με τη Ζήμερς και τον Κύρικα, πάμε να κάνουμε εκλογές τώρα, κύριε Βέτα. Είναι γεγονός. Ναι, ναι, όπως είναι και η offshore της Αυγής, κύριε Βέτα. Είναι γεγονός. Όπως είναι και τα δάνεια που έχουν κουρευτεί από τον Τσίπρα, είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Λοιπόν, πήραμε χαμπάρι. Όπως είναι και τα βοσκοτόπια τη Ιθάκη με τον κύριο Καλογρίτσα, κύριε Βέτα. Λοιπόν, και το τέλος του χρόνου είναι γεγονός. Καναλάρχη, κύριε Βέτα. Είναι γεγονός και το τέλος του χρόνου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πάμε ένα σύντομο διάλειμμα.